William James. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφορά οπουδήποτε που να μην αποτελεί διαφορά και οπουδήποτε αλλού. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη και αδελφός του μυθιστοριογράφου Henry James, ο William αποφύτησε από το Harvard με πτυχίο ιατρικής, αλλά αργότερα έγινε καθηγητής ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Είναι περισσότερο γνωστός για την πραγματιστική φιλοσοφία του που αποκρισταλώνεται σε ένα δικό του γνωμικό. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφορά οποιοδήποτε που να μην αποτελεί διαφορά και οποιοδήποτε άλλο. Σύμφωνα με τον James, ο εμπειρισμός έδωσε υπερβολική έμφαση στα στοιχεία και στην καταγωγή των εμπειριών, χωρίς να προσέξει τη σημασία του τρόπου με τον οποίο αυτά τα στοιχεία ή αισθητηριακά δεδομένα διασυνδέονται και χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη μελλοντικών εμπειριών. Ο James επιμένει ότι όλες οι γνώσεις είναι πραγματιστικές, με άλλα λόγια, κάτι είναι είτε αληθές είτε ορθό εφόσον έχει μια επιτυχή εφαρμογή στον κόσμο. Επιπλέον, φιλοσοφικά ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν διαπιστώνοντας τις διαφορές που προκαλούν στις ζωές ανθρώπων που προτιμούν την Α ή την Β επιλογή. Αν δύο αντικρουόμενες θεωρίες δεν προσφέρουν άμεσα πρακτικές διαφορές, τότε η καλύτερη θεωρία μπορεί να εντοπιστεί διαπιστώνοντας ποια αποτελέσματα έχει. Η πεποίθηση στην Α ή στην Β επιλογή. Και αν η απλή πεποίθηση σε μία θεωρία μπορεί να συνεισφέρει σε μία επιτυχή διαβίωση. Αυτή η ιδέα συγκεκριμένα αποκαλύπτει την άποψη του James για τη θρησκεία που υπάρχει στα δύο διασημότερα έργα του, τη βούληση πίστης και τις παραλλαγές της θρησκευτικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τον James, ορισμένα ερωτήματα απαιτούν να προσδιορίσουμε τη θέση μας και μια ουδέτερη στάση δεν είναι δυνατή στα ζητήματα που αποκαλεί αναγκαστικά. Τα αναγκαστικά ζητήματα είναι ζητήματα όπου αποκλείεται μια ουδέτερη στάση ή μια άρνηση θέσης. Αντίθετα, με την επιλογή του χαρακτηρισμού ενός ζητήματος ως ορθού ή εσφαλμένου, τα αναγκαστικά ζητήματα, κατά τον James, μοιάζουν με τη δήλωση. Αποδέξου τούτη την αλήθεια ή συνέχισε χωρίς αυτή. Δεν υπάρχει μέση λύση. Ο James πιστεύει ότι η επιλογή ανάμεσα στην αποδοχή ή την απόρριψη της ιδέας ύπαρξης Θεού αποτελεί ένα αναγκαστικό ζήτημα. Η υποστήριξη του αγνωστικισμού ή του σκεπτικισμού στο συγκεκριμένο θέμα είναι σαν να λέμε ότι το να υποκύψουμε στο φόβο του λάθους είναι φρονιμότερο και προτιμότερο από το να υποκύψουμε στην ελπίδα ότι μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά αυτό είναι εξαπάτηση κατά τον James, που υποβάλλει την εξής ερώτηση. Ποια απόδειξη υπάρχει ότι η εξαπάτηση μέσω της ελπίδας είναι πολύ χειρότερη από την εξαπάτηση μέσω του φόβου? Η ουσία είναι πως μια αγνωστικιστική στάση αποτελεί επιλογή όπως και η πίστη στο Θεό. Αν ένα ζήτημα είναι αναγκαστικό, ο James θεωρεί ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι ουσιώδους σημασίας ή όχι, δηλαδή αν είναι μια μοναδική ευκαιρία που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Είναι μια απόφαση που μας προσφέρεται άπαξ και που θα έχει ευρείες συνέπειες. Ο James ισχυρίζεται ότι το ζήτημα της θρησκείας είναι αναγκαστικό και ουσιώδους σημασίας. Ακολουθώντας τον πραγματισμό, ωστόσο, ο James δεν αποπειράται οποιαδήποτε ορθολογιστική απόδειξη της ύπαρξης του Θεού. Αντίστοιχα, αποδέχεται ότι δεν υπάρχει σαφής εμπειρική απόδειξη που να λύνει το ζήτημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί λόγοι, εμπειρικοί και πραγματιστικοί, που δικαιολογούν τη βούληση πίστης. Πρώτα, ο James επαναλαμβάνει τη θέση ότι η θρησκευτική πεποίθηση είναι αναγκαστική και ουσιώδους σημασίας, επειδή αν είναι αληθής, τότε προκύπτουν ουσιώδους σημασίας πράγματα. Αν πρέπει να αποφασίσουμε, τότε στο πνεύμα του πραγματισμού και του εμπειρισμού, θα πρέπει να εξετάσουμε ποιες διαφορές θα επιφέρει στη ζωή μας η απόφαση της αποδοχής της ύπαρξης Θεού σε σχέση με την απόφαση της απόρριψης μιας τέτοιας ύπαρξης. Επειδή μια ζωή θρησκευτικής πεποίθησης έχει θετικό αποτέλεσμα στην επιβολή πειθαρχίας, στη δημιουργία κινητήριας δύναμης και στην ενίσχυση του χαρακτήρα μας, ο James θεωρεί ότι η πρώτη απόφαση έχει πραγματιστικά αποτελέσματα. Κάνει τη ζωή μας καλύτερη από την απόφασή μας να μην πιστέψουμε στην ύπαρξη του Θεού. Μόλο που ο James ήταν ορθόδοξος διαμαρτυρόμενος, ίσως δεν συνειδητοποιούσε ότι η επιχειρηματολογία του, μολονότι βάσιμη, εφαρμόζεται όχι μόνο στις δικές του θρησκευτικές πεποιθήσεις, αλλά σε κάθε είδος θρησκευτικής πεποίθησης. Σχολιαστές παρατήρησαν ότι κάτι τέτοιο θα διεύρυνε το πλαίσιο της θρησκείας
περιλαμβάνοντας κάθε είδους γενικότερων πεπιθήσεων, βάσει των οποίων οι άνθρωποι οργανώνουν τη ζωή τους και αποκτούν κίνητρα. Οι πεπιθήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικά πάθη, όπως η επιστήμη, τα σπορ, ο κομμουνισμός, ο καπιταλισμός ή ο ειδονισμός, καθώς και παραδοσιακή και φονταμενταλιστική ιδεολογία. Είτε είναι σωστή είτε όχι η θεωρία του James ότι η διαβίωση σύμφωνα με κάποιες δογματικές πεπιθήσεις μπορεί να προκαλέσει ιδιότητες που διαφορετικά δεν θα είχαμε, φαίνεται αρκετά αδύναμη για να στηρίξει όλους τους ισχυρισμούς των πλεονεκτημάτων μιας θρησκευτικής ζωής.